Πάμε να δούμε τώρα τα όσα συμβαίνουν στα σύνορα. Εκεί όπου με τα καραβάνια των προσφύγων. Μου έχει έρθει ένα μήνυμα και θέλω να το πω γιατί πραγματικά. Σε τίποτα δεν φτάνει, καμία ανάμειξη δεν έχουν σε αυτή τη φρίκη και εγκαταλείπουν τις αιστείες τους, τη ζωή τους, την ίδια. Ό,τι έχτισαν με πάρα πολύ κόπο, με λιγοστά υπάρχοντα, τα απολύτως αναγκαία και ταξιδεύουν προς το άγνωστο, αρκεί να είναι ασφαλέστερο από εκεί που είναι. Και όπως λέει ένας φίλος τηλεθεατής, πόση ζωή να χωρέσει μέσα σε μια βαλίτσα. Σωστά. Άμα το δούμε. We're in shock, actually we're scared because our family are there and there's some rockets, some bombs and the war, it's true. It's not like, because they destroyed, I'm a teacher and they destroyed my school where I worked and there was people there actually, children died. Many people died there in Kharkiv and my father died. Είναι μια 30χρονη δασκάλα από το Χάρκοβο. Αναμένει το επόμενο τρένο στο συνοριακό σταθμό. Περιγράφει στην κάμερα του Open τη φρικαλαιότητα του πολέμου που έζησε στην πόλη της. A war. Our house is destroyed. Yes, because in Kharkiv is the most there are bombs coming from Russia and our family stayed there. I'm here alone. Δείτε αυτή την 29χρονη μητέρα με το 2 ετών κοριτσάκι της. Ξεκίνησε από το Χάρκοβο με την κόρη της στην αγκαλιά και ταξιδεύει με προορισμό την Ολλανδία. Εκεί την περιμένει η γιαγιά της. Ο σύζυγός της έμεινε πίσω να πολεμήσει για την πατρίδα. Want to eat, sleep and play. We traveling to Holland, Netherlands. We have a grandmother here. We want to stop the war. We want to go to home. Εκατοντάδες Ουκρανοί στην πλειονότητά τους μητέρες με παιδιά εγκαταλείπουν από χθες το Κίεβο, το οποίο βρίσκεται ολοένα και σε πιο ασφικτικό κλειό από τις ρωσικές δυνάμεις. Πολύ κοντά στους συνοριακούς σταθμούς έχουν στηθεί κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας, όπου οι πρόσφυγες μπορούν να βρουν κατάλημα στα ράντζα που έχουν τοποθετηθεί, φαγητό και ιατρική φροντίδα. They just completely destroyed the city. The bombs are like every, I don't know, 30 minutes probably they bomb it. And many buildings are destroyed and we spent 9 days at the basement and the ground. It's like hundreds of people laying. The bomb came to the building next to where we live and I realized it's impossible to stay there, especially with the kids. We go to Prague because we have a friend living there. Μητέρες με τα παιδιά τους από όλα τα σημεία της χώρας, ακόμα και από αυτά που οι Ρώσοι δεν έχουν προσεγγίσει, αφήνουν τα σπίτια τους για να νιώσουν ασφαλείς. In our city is not bombing now, but it's so scary and we have a child and we decided to go out. Of course we are afraid and we want it stop now and we want back home. So men our they stay in Ukraine. Η Αδαμαντία Λιόλιου καταγράφει με την κάμερα του Open από το πρωί ως το βράδυ την πορεία χιλιάδων Ουκρανών προσφύγων στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Το συγκεκριμένο βαν περιέχει τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό ώστε να γίνονται εξετάσεις και να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στους πρόσφυγες που περνούν τα σύνορα και φτάνουν στο πολωνικό έδαφος. You can see from everywhere the whole world come help. Maybe someone need transport, I can drive where they want because people have lost everything. They come just only with two children, two bags with water and food for one day. Σε αυτά τα κρεβάτια εντός του εμπορικού κέντρου που βλέπετε, οι Ουκρανοί πρόσφυγες βρίσκουν ένα μέρος να ξεκουραστούν για λίγες ώρες μέχρι να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ένα ταξίδι που για πολλούς έχει άγνωστο προορισμό.